Γεια σας guys, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο μου. Να αρχίσουμε μια σειρά, ξέρω εγώ. Μια ωραία σειρά, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Dortmund Career Mode. Η στόχη μας είναι να γίνουμε η καλύτερη ομάδα στην Bundesliga, φυσικά. Αφού θα είμαστε στην Bundesliga. Και να γενικά να γίνουμε καλύτερη ομάδα του κόσμου. Θα το κάνουμε μέσα σε ένα βίντεο. Να πηγαίνουν πολλά βίντεο, μια σειρά. Μια από τις πολλές σειρές που να γίνουν στο κανάλι μας. Αρχίζουμε το βίντεο. Τώρα θα πάει στη squad μας. Να δούμε λίγο τους παίχτες μας. Έχουμε Κόμπελ που ένας αρκετά καλός πορτάρης. Νομίζω θα φύγει. Το σύστημα δεν μου αρέσει, αλλά πρώτα να κάνουμε τους παίχτες. Ο Σουλ μπορεί, εντάξει, αντέχει μια σεζόν, είναι μεγάλος λίγο. Εντάξει, ο Σλότεμπερκ μικρός σε ηλικία, νομίζω να ανεβεί. Ο Μενουέρ δεν ξέρω κατά πόσο καλός είναι, γιατί δεν ξανακάμα career με Dortmund. Ο Γκερέιρο, ακούτε τι θα κάνουμε με τον Γκερέιρο. Όταν κάνει 100 τον Γκερέιρο πιένει 88 rating. Γι' αυτό να αλλάξουμε λίγο το σύστημα και να κάνουμε 100. Να αγοράσουμε έναν καινούριο left back. Αν και δεν έχουμε left back, ναι. Να θέλω να δω κάποια λεπτά συμμετοχή του Μάλεν ή του Μπραντ ή του Μουκοκό, ξέρω εγώ. Αλλά ο Μουκοκό δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε να βάλουμε δαμέ, ξέρω εγώ, ναι, μια χαρά. Νομίζω Χαγέρ εμένα προσωπικά μου πολύ αρέσκει. Να προσπαθήσω να πουλήσω κάποιους παίχτες ώστε να πιάνε λεφτά. Έχουμε αρκετά λεφτά, έχουμε 70 εκατομμύρια. Η ομάδα αρέσκει μου. Ενώ να το πάει καλά. Ο Μάρκο Ρόις μπορεί να αντέξει μια σεζόν. Να δούμε και το academy μας. Ναι, δεν έχουμε κάτι. Μόνο Jones. Σχεδόν 60 rating. 15 χρονών. Μπορούμε να του βάλουμε ένα development plan, ξέρω εγώ. Να ανέβει. Βάλουμε winger. Ναι. Τόσο μπορεί να παίρνει ακόμα και CM, αλλά εντάξει. Πρώτα τώρα να. Λογικά θα το δείξουμε στο βίντεο. Να πάω γρήγορα να κάνω τα development plans και έρχομαι μετά. Εντάξει, guys, τελειώσαμε τα development plan. Βάλαμε Σούλο στους παίχτες. Παρατήρησα ότι ο Σούλο δεν είναι τόσο μεγάλος. Νομίζω 25-24 χρονών, νομίζω. Κατάληξα ο Αντιγέμι ένα club legend για την ομάδα μας, νομίζω. 20 χρονών, 76 rating. Αλλά παρατήρησα ότι ο Μάλεν είναι 23 χρονών. Ο Χαγέρ δεν ανεβαίνει τόσο. Δεν ανεβαίνει. Γι' αυτό. Ή μπορούμε να παίξουμε το 4-4-2 ή το άλλο που μπορούμε να βγάλουμε το Χαγέρ, γιατί θέλω αρκετά να παίξει ο Μάλεν, γιατί είδα ότι είναι αρκετά καλός παίχτης. Το Μουκοκό μπορεί να στείλουμε λόν κάπου ή τούτον 23 χρονών νομίζω. Ο Μπέλιχαμ δεν έχει έτσι πράγμα. Εντάξει, μπορεί να κάνουν πρόταση τον Μπέλιχαμ για αρκετά λεφτά. Και εμείς θέλουμε λεφτά για την ομάδα. Να την κάνουμε καλύτερη. Χαγέρ έχει experience, ξέρω εγώ. Ο Μάρκο Ρόις. Ένα club legend, ξέρω, αλλά. Θέλουμε κάτι άλλο, δάμε. Μπορώ να τον παίξω, δάμε. Όχι, μπορώ. Νομίζω να τον αγγίξω CM. Μπλιντρία, ενώ. Νομίζω κατάληξα στους παίχτες που να πουλήσω.
Θεωρώ ότι ο Μινιβέρ ένα ανεβαίνει, επειδή όντως ένα right back. Μπορεί με experience να δούμε τι να κάνουμε. Θέλουμε, ξέρω εγώ, νομίζω στην άμυνα είμαστε τέλεια. Ένα αντικαταστάτη του Καν, ξέρω εγώ. Γιατί όσο δύο πράγματα και νομίζω ο Μάρκο Ρόις μπορεί να αντέξει, ναι, ως τον Ιανουάριο, ξέρω εγώ. Ή πιάνουμε έναν έτοιμο μικρό αντικαταστάτη του για το μέλλον, να μην είναι τόσο ψηλό το ρίτσο, αλλά να τον αντικαταστήσει. Ξέρω εγώ, Γκάβι, ένα 80 rating, ένα αρκετά καλός παίχτης. Ξέρω εγώ, μπορούμε να τον αγοράσουμε δίδυμο με τον Μπέλιχαμ, ένα πολλά ωραία. Αλλά πρώτα να πρέπει να πουλήσουμε κάποιους παίχτες. Γι' αυτό να είναι σας για λίγο να μπορώ να βάλω transfer requests και τα λέμε σε λίγο. Εντάξει guys, έβαλα κάποιους παίχτες. Να σας δείξω ποιους παίχτες έβαλα. Σημαίνει ότι είναι να τους πουλήσουμε, ξέρω εγώ, αναγκαστικά, αλλά έβαλα τους που μπορεί, ξέρω εγώ, να τους δώσουμε να μας ζητήσουν μια καλή. Ο πρώτος παίχτης είναι ο Χάμερς. Πάει 20 εκατομμύρια, μεγάλος, είναι τόσο παίχτης. Ο Μάρκο Ρόες που δεν νομίζω να το θέλει κάποια ομάδα, μεγάλος. Εντάξει, απλώς έβαλα το για να δούμε τι προτείνει να δείτε. Έτσι για γιος στο Μενουέρ, θέλουμε να δει καταστάσεις για εκείνον, γι' αυτόν έβαλα τον. Το Χαγιέρ είπα σας τον λόγο ότι θέλω να έχει παραπάνω play time, ξέρω εγώ, μάλλον. Και με τα λεφτά που να πιάνε που γίνουν, να μπορέσουμε να αγοράσουμε πιο καλές μεταγραφές. Ο Αμερικάν, απλώς αφού να πιάνε αντικαταστάτη για γίνον, λογικά ή μπορούμε να κάνουμε ένα exchange, ξέρω εγώ, για κάποιον άλλο CDM και να σου δώσουμε λίγα λεφτά. Ο Μπραντ, η άποψή μου, μ' αρέσει τόσο. Ένα 83 rating. 26 χρονών, πάει 45 εκατομμύρια, ενώ δεν συμφέρει τόσο η τιμή του γι' αυτόν. Μπορούμε, ξέρω εγώ, μπάνκο, ξέρω εγώ. Τους παίχτες έβαλα τους για loan list. Δεν τους έβαλα να τους αγοράσουν. Ναι, νομίζω έβαλα τους παίχτες που θέλω προσωπικά να πουλήσω. Είπαμε τι θέλουμε στο squad μας. Θέλουμε, ξαναθυμίζω, ένα CDM και ένα right back. Να πω να κοιτάξω για CDM και right backs για λίγο. Αφήνω σας για λίγο και σε λίγο να τα βγούμε. Εντάξει guys, είδα κάποιους. Πρώτα να αρχίσουμε με το CDM. Είδα τον Μπρόζοβιτς που νομίζω είναι αρκετά λεφτά για τον budget μας. Απλώς είδα τον και ήθελα να τον κάνω ένα scout. Ένας άλλος είναι ο Φράνκι. Ο Φρανκ και εσύ και εσύ που εντάξει 47 εκατομμύρια ο Τσουαμένι που είναι αρκετά ακριβώς παίχτης. Για το right back είδα ακριβώς τι θέλουμε. Kyle Walker 30 εκατομμύρια μόνο. Νομίζω πρώτα άμεσα θέλουμε ένα right back. Γι' αυτό πρώτα να σκέψουμε ο right back. Μπορεί να μην μας μείνουν τόσα λεφτά, γι' αυτό να προχωρήσουμε λίγο τις μέρες να έρθουν τα transfers. Να του πούμε fullbacks, anywhere, 20 εκατομμύρια. Να πάει έτσι πρώτα. 28. Εντάξει. Να πάει στην τιμή των 23.500, 26, 24. Εντάξει. Ωραία, είναι το Kyle Walker. Ήταν 28, θα δείτε ήταν 28, γιατί ναι, χάνουμε ώρα και από το βίντεο και νομίζω βαρετά λίγο ήταν 28, γι' αυτό όταν τα κάνω να ξαναέρθω. Γι' αυτό κάνοντα, να βασικά
Να μου πείτε στα comments λίγο. Θέλω να βλέπετε, ξέρω εγώ, τα negotiate, τα transfer που το πιάνουμε. Γιατί θέλετε να μην τα βλέπετε. Τώρα φυσικά θα τα δείτε, γιατί είναι λίγο βαρετό να τα δείτε. Γι' αυτό όταν τα κάνω να ξαναέρθω. Εντάξει guys, κάμανε τη μεταγραφή του Kyle Walker. Δεν ήθελε κάτι, απλώς κάμανε το send για 3 χρόνια. Έχουμε το ονομάδο τώρα. Να αγοράσουμε ένα αντικαταστέντη το American. Νομίζω να αγοράσουμε το και εσύ. Γιατί ένας παίχτης που πάει για την Dortmund. Σκέφτηκα, ξέρω εγώ, για την επόμενη σεζόν να αγοράσουμε το Lewandowski, γιατί όχι. Γιατί ήταν να κατεβεί η τιμή του μπορεί και ήταν ένας club legend γενικά. Όχι club legend, άρχιψε από την Dortmund. Να, νομίζω έτσι θα μπορέσουμε να τον αγοράσουμε. Το και εσύ. Θα του πω 40 εκατομμύρια. Και να βάλουμε έναν από τους παίχτες μας. Σαράντα εκατομμύρια. Και να βάλουμε τον American. Και το σέλον κλώσ να φύγουμε. Μου συμφέρει τόσο, αλλά θα δεχτεί αγιώς νομίζω. 44, εντάξει. Εμάς εσύ φέρει, αλλά ναι. Εντάξει, να κάνω τον εγκόσμιο και μόλις τον πιάω να σας δείξω. Guys, αγοράσαμε το κετσί. Νομίζω είμαστε έτοιμοι για τη σεζόν. Εκτός αν μας έρθει κανένα transfer για κανέναν παίχτη. Να συνεχίσουμε, ξέρω εγώ. Να προχωρήσουμε λίγο τις μέρες ώστε να μας έρθουν κάποια transfers. Θα τα συνεχίσω εγώ. Αν και να τις δείτε. Guys, προχωρήσαμε κάποιες μέρες. Πήγαμε στη 15η μέρα. Για να μέσω του ώστε να μας έρθουν κάποια transfer request για κάποιους παίχτες μας. Ζητήσαμε τον Σόλτεμπεργκ. Όχι, θα δεχτούμε έτσι και αγιώ. Ζητήσαμε μας τον Μπραντ. Ναι, δεχτήκε. Να τον αγούμε για τώρα. Το Χαγιέρ, ζητήσαμε μας το. Θέλω να τον κρατήσω νομίζω. Τον κρατήσω. Ζητήσαμε μας το Χάμερ, εντάξει. Γολφ Σόλτ. Μάριος Γολφ, τυπώς Αγγρί, γιατί και τα φευσί. Εντάξει, Γολφ Σόλτ, δεν τον ξέρω καν. Που υπάρχει μέσα στην εντεκάδα μας. Να δούμε λίγο την εντεκάδα μας. Ναι, νομίζω έτσι αρχίζουμε τη σεζόν μας. Όμως, νομίζω τούτα για τούτο το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γενικά η σειρά, η ιδέα που να κάνουμε μια σειρά. Και ως το επόμενο βίντεο, ξέρω εγώ, να μου γράψετε στα comments τι θέλετε να προσθέσουμε. Θέλω να συνεχίσουμε τη σειρά. Να συνεχίσουμε. Αλλά σας άρεσε η ιδέα. Νομίζω τούτα για το βίντεο. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση σας. Γεια.